Είμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελωρίς. Εγώ δεν έχω πει ακόμα τίποτα άλλο. Απλά είπα να λοιπόν που ξανασυναντιόμαστε, γιατί τα είχαμε ξαναπεί για το 7ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελωρίς, όπως είπατε, πέρα από τα σύνορα. Και στις 14 Ιουνίου μας είχατε δώσει τα πρώτα στοιχεία για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πια θεσμός και τελεί και από την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σωστά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τελεί υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μας. Πέρσι, καθώς οφείλαμε, τιμήσαμε το 1821. Φέτος υπάρχει ένα αφιέρωμα για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία. Όπως σας είχα πει και τον Ιούνιο, λάβαμε φέτος 800 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Η Προκριματική Επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες 30 να διαγωνιστούν και άλλες 30 στο πανόραμα. Είναι ταινίες πολύ αξιόλογες, αλλά βρίσκονται εκτός διαγωνιστικού προγράμματος. Από εκεί και πέρα το φεστιβάλ θα ξεκινήσει 21 Αυγούστου στο Καστελόριζο με την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής και τον ξεριζωμό. Θα συνεχίσει η έναρξη με μια εκπληκτική συναυλία της Ιρούς Σαΐα, αφιερωμένη στον μικρασιατικό ελληνισμό, στα μικρασιάτικα τραγούδια, στα ποντιακά, στα κωνσταντινοπολίτικα. Νομίζω θα είναι μια πολύ όμορφη τελετή έναρξης. Το τιμόμενο φέτος κανάλι είναι ο Phoenix του ZDF. Είναι το παράρτημα ντοκιμαντέρ του μεγαλύτερου δημόσιου καναλιού της Γερμανίας, του ZDF. Το τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Το τιμόμενο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ είναι το Φεστιβάλ Χανίων. Κάτι νομίζω που αφορά ιδιαίτερα την Κρήτη. Θα έχουμε τους καλούς μας φίλους από τα Χανιά να έρθουν και να εκπροσωπήσουν το Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χανίων και ενδεχομένως να μπορέσουμε να μας δοθεί μια ευκαιρία να βρούμε και άλλους τρόπους συνεργασίας, μια που το Καστελόριζο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Κρήτη και οφείλει να έχει πιο στενούς δεσμούς και πιο στενές συνεργασίες. Ούτως ή άλλως εμείς τουλάχιστον το αποδεικνύουμε. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Κρήτη TV για την Κρήτη. 21 με 28 Αυγούστου. Ξέρετε, εγώ θα το πω, κυρία Σύριογλου, και λίγο διαφορετικά. Τυχεροί όσοι θα καταφέρουν να βρεθούν στο Καστελόριζο αυτές τις ημέρες. Αλλά από την άλλη, με όλα αυτά τα οποία βλέπω για φέτος το πρόγραμμα, και εσείς, αλήθεια είναι, δεν τα έχετε αναφέρει όλα. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγες οι ημέρες για να μπορέσει πραγματικά να καλύψει όλο αυτό το πανόραμα. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Σε εισαγωγικά η λέξη βομβαρδίζουμε το νησί με πολιτισμό, με κινηματογράφο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρει το Καστελόριζο τη θέση που του αξίζει. Το Καστελόριζο μέχρι τη Μικρασιατική τραγωδία ήταν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Ό,τι καλό έφερναν οι Σμυρνοί, το έπαιρναν αμέσως οι Καστελοριζοί. Ήτανε με τη σημερινή ορολογία οι εφοπλιστές του 19ου αιώνα. Και δεν είναι που ήταν μόνο εφοπλιστές, είναι ότι είχαν πολύ υψηλή μέρημνα για το συλλογικό καλό. Έφτιαχναν σχολεία, σχολές αργυροχρυσοχοΐας, εμπορικές σχολές. Μέχρι και εκμάθηση της γαλλικής άνευ διδασκάλου έφερναν το 1870. Γράφει στα απομνημονεύματά της μια Καστελοριζιά. Κάθε Σεπτέμβρη, φτωχό ή αρχοντόπουλο, θα περνούσε από τα γραφεία της Δημογεροντίας να προμηθευτεί οτιδήποτε είχε ανάγκη. Δηλαδή, πίστευαν πάρα πολύ και το έκαναν πράξη να πάμε μπροστά, όχι εγωιστικά και εγωκεντρικά και μεμονωμένα, να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Και αυτό νομίζω έχει αξία. Σήμερα στο Καστελόριζο, εν έτη 2022, αν υπάρχει ένα εκπληκτικό σχολείο που ακόμα λειτουργεί, είναι πρίκα του 19ου αιώνα, του μεγάλου ευεργέτη του νησιού, του Λουκά Σαντραπέ. Σαντραπέ από το Σαντραπό στα γαλλικά, που σημαίνει χωρίς σημαία, είχε εξασφαλίσει μετά την απαραίτητη δωροδοκία στο Σουλτάνο, είχε εξασφαλίσει να μπορεί να εμπορεύεται το πλοίο του, να μετακινεί το πλοίο του σε όλη τη Μεσόγειο.
χωρίς περιορισμούς, χωρίς σημαία. Και έτσι ο Λουκάς έγινε ο Λουκάς χωρίς σημαία, δηλαδή ο Λουκάς σαν τραπέ, σαν τραπό. Αυτό νομίζω είναι που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Μην κοιτάτε ότι τώρα το Καστελόριζο έχει ίσως, πώς να το πω, χάσει την έγκλη του, γιατί το θυμόμαστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με όλα αυτά που έγιναν. Δεν ήταν επιλογή του Καστελόριζου. Ακριβώς. Ή των πολιτών του Καστελόριζου να γίνει από εκεί η ανακοίνωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Το Καστελόριζο πρέπει να το μνημονεύουμε και να το θυμόμαστε για τους σωστούς λόγους. Και το Καστελόριζο είναι πρώτα-πρώτα ιστορία. Το Καστελόριζο είναι πρώτα-πρώτα ομορφιά, γαλήνη και πολιτισμός. Και πολιτισμός. Αυτά πρέπει να προβληθούν και αξίζει να προβληθούν. Σήμερα η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία. Θα έχουμε και ταινίες από την Αυστραλία. Κάθε χρόνο έχουμε την παρουσία του πρέσβη της Αυστραλίας, παρακολουθεί όλο το φεστιβάλ, όπως και πολλές άλλες πρεσβείες τα τελευταία 7 χρόνια μας τιμούν με την παρουσία τους. Η πρεσβεία της Αμερικής, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ιταλίας. Γίνεται πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού το Καστελόριζο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Μακάρι να μπορέσουμε αυτό να το επεκτείνουμε και στους επόμενους μήνες. Τα προσεχή φεστιβάλ, τα επόμενα φεστιβάλ, να μην περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και τις προβολές και τις δραστηριότητες. Μα ακριβώς περιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ. Νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μας περιγράψατε όσο πιο σύντομα μπορούσατε για το ραδιοφωνικό χρόνο όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε περίληψη ουσιαστικά, κυρία Σαρίογλου, και το λέω έτσι γιατί δεν θέλω να αδικηθεί κανένας από αυτά έτσι τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν αυτές τις ημέρες. Να πω μόνο ότι και στη λήξη θα τιμήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη με τον Βασίλη Γιζάκη και τους Αργοναύτες. Κατά τα διαλύματα των προβολών έχουμε για μία ακόμη χρονιά αρρωγώ την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που θα παίζει Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο μεταξύ προβολών. Είναι το σύνολο μια μαγεία και νομίζω ότι δεν αρκούν οι λέξεις να σας το περιγράψω όσο καλή διάθεση και να έχω. Είναι κάτι που βιώνεται το Καστελόριζο. Είναι πάρα πολύ μικρό το νησάκι με μια τρανή ιστορία και αυτό νομίζω το αφουγκράζεσαι όταν βρίσκεσαι στο νησί. Νομίζω τίποτα άλλο, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα άλλο, να πω τίποτα άλλο, αλήθεια, με 5 κουβέντες είπατε τα πάντα όλα. Να πω μόνο στον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα ότι είσαστε Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, ότι είσαστε καθηγήτρια ιστορίας, επίσης η καλλιτεχνική διευθύντρια αυτού του φεστιβάλ, έχετε απόλυτη γνώση για τα πάντα όλα, όλα αυτά τα οποία μας προαναφέρατε. Κοιτάξτε, δεν επιλέξαμε να γεννηθούμε Έλληνες, αλλά καθώς έλαχε να γεννηθούμε Έλληνες, έχουμε ένα χρέος παραπάνω ως προς την ιστορία, την επιστήμη της ιστορίας. Δεν γίνεται να είμαστε ανιστόρητοι, γιατί ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, όπως ξέρετε γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό, στο Μποντρούμ της Μικράς Ασίας, ήταν Έλληνας, διδάσκεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Ανεξάρτητα λοιπόν από το επάγγελμα που κάνετε, τα βασικά της ιστορίας, τα στοιχειώδη, οφείλουμε όλοι να τα γνωρίζουμε. Mm. Εγώ σας παραπέμπω πάντα στον στίχο του Αναγνωστάκη που λέει «Θυμάμαι, άρα υπάρχω». Θα σταματήσω να υπάρχω με μαθηματική ακρίβεια αν λησμονήσω. Η ιστορία δεν είναι η απομνημόνευση 10 ημερομηνιών και το να γράψουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Η ιστορία είναι η ρίζα. Είναι το σήμερα η ιστορία. Δεν είναι το χτες. Είναι το σήμερα, είναι κάτι ζωντανό. Και αυτό προσπαθεί να αναβιώσει το Διεθνές Φεστιβάλ της Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Δηλαδή να αμοιήσει τον άνθρωπο στην αξία της ιστορίας. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε για να συνεχίσουμε να υπάρχουν. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να πάνε όλα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε στο Καστελόριζο.